να αντικαταστήσει τα σάπια προϊόντα. Την χασούρα που τα σάπια προϊόντα στις αποθήκες που δεν έφυγαν. Λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν αρκετά έμπειρο και θα μας δώσει ευρωπαϊκό αέρα και ενημέρωση. Ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα από και την πάντα έχει έτσι Ελλάδα. Ιδιαίτερες απόψεις που προκαλούν και τις δύο πλευρές. Καλησπέρα, κύριε Χρυσόγονε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είναι αλήθεια αυτό ότι οι απόψεις σας, και επειδή έχετε ένα μεγάλο έτσι γνωστικό αντικείμενο συνολικά, δημιουργούν εντάσεις αρκετές φορές. Λοιπόν, τώρα αυτό που έγινε σήμερα, κατά την δική σας άποψη, από την δική σας οπτική γωνία, ήταν καλό ή κακό για τη χώρα? Ασφαλώς ήταν θετικό. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα είναι μια φυσιολογική χώρα, η οποία μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου επιτρέπετε να σας διακόπτω για να διευκρινίζουμε. Είπατε να αντιληφθούμε όλοι. Ποιοι όλοι? Ένα, ο κ. Σούλτ για παράδειγμα. Να αντιληφθούν όλοι λοιπόν ότι είναι μια φυσιολογική χώρα και όχι ένα προτεκτοράτο. Και ότι μπορεί να συνομιλεί με όλους. Και ενδεχομένως να κάνει και συμφωνίες με όλους, οι οποίες να είναι αμοιβαία υποφελής στον οικονομικό τομέα. Άλλωστε υποτίθεται ότι οι δανειστές γι' αυτό δεν ενδιαφέρονται, για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Προκειμένου να πάρουν τα λεφτά τους πίσω λοιπόν, πρέπει να αναζωογονηθεί η ελληνική οικονομία. Πώς θα αναζωογονηθεί? Γιατί μας ζορίζουν λοιπόν, κύριε Χρυσόγονε, γιατί το ζορίζουν αυτό το παιχνίδι? Προφανώς για λόγους εντάσεως των πιέσεων σε βάρος της νέας κυβέρνησης. Όχι. Μισό λεπτάκι. Θα μείνουμε σε αυτό που είπατε, γιατί πάντοτε είναι πολύ εύστοχο αυτό το οποίο λέτε. Είναι δυνατόν να μην θέλουν τα λεφτά τους πίσω? Κατά βάση, τώρα εδώ που τα λέμε, όλοι ξέρουν ότι το ελληνικό χρέος δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Θα μπορούσε ίσως να αναχρηματοδοτηθεί από τις αγορές, εάν προηγουμένως κουρευόταν, ούτως ώστε οι αγορές να πιστούν ότι είναι βιώσιμο. Αν και στην πραγματικότητα και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για την ακρίβεια, η βιωσιμότητα του χρέους είναι ένα κατασυνθήκη ψεύδος. Για την Ιταλία, ας πούμε, που πλησιάζει το 140% του ΑΕΠ της, το δημόσιο χρέος της, και βρίσκεται σε οικονομική στασιμότητα, ενώ το χρέος διαρκώς αυξάνει, πού είναι η βιωσιμότητα του χρέους? Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά ουσιαστικά μας έχουν απαγορεύσει να τα λέμε φωναστά, οι Ευρωπαίοι εννοώ. Κοίτα τώρα, Γιάννη, τι κάνει ο κύριος Χρυσόγονος πάλι. Κοίτα τι κάνει τώρα, πάει να το ανοίξει κι άλλο το θέμα τώρα. Δηλαδή τώρα δεν είμαστε στο θέμα του χρέους, αλλά το πάμε στο θέμα του χρέους για να δικαιολογήσουμε, όχι εμείς, για να δικαιολογήσουν αυτοί που κατηγορούν εμάς, ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και άμα λοιπόν το χρέος δεν λύνεται, τι πρόβλημα έχουν αυτοί να μιλάμε εμείς με τον Πούτιν? Μα το πρόβλημα είναι προφανώς γεωπολιτικό, έτσι. Προφανώς, δηλαδή θέλουν και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σε μια ιονή στρατιωτική πειθαρχία, θα λέγαμε, έναντι γενικώς τρίτων παραγόντων εκτός του ευρωατλαντικού άξονα. Αυτό όμως είναι αντίθετο προς τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και εμείς πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά, πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας συνεταιρισμός στον οποίο ο καθένας κοιτάει πρώτα το εθνικό του συμφέρον και μετά το κοινό συμφέρον. Σε όσο βαθμό το κοιτάει αυτό το κοινό συμφέρον και σε όσο βαθμό υπάρχει το κοινό συμφέρον. Και από εκεί και πέρα τώρα αντικειμενικά η συνάντηση αυτή σήμερα που έγινε, και από ό,τι είδαμε όλοι έπεσαν και κάποιες υπογραφές. Ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε, μίλησε και για ελληνικό αγωγό φυσικού αερίου και για όλα τα υπόλοιπα, να μην τα επαναλαμβάνουμε εμείς, γιατί έχουν προηγηθεί τα μεγάλα κανάλια και τα έχουν πει όλα. Γίνει γνωστά. Ουσιαστικά, τι πρέπει να κρατήσει ο πολίτης που τον ενδιαφέρει η προκοπή αυτής της χώρας, να το πω έτσι λιανά? Ανοίγει ένας διάβολος φυσιολογική, θα λέγαμε, επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, που είναι δύο χώρες με παραδοσιακά στενές σχέσεις, αν το δούμε και ιστορικά δηλαδή. Ανοίγει και πάλι ένας φυσιολογικός διάβολος επικοινωνίας που θα έπρεπε να υπάρχει και ο οποίος είναι αμοιβαία υποφελής. Τώρα, πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Θα μπορούσε να οδηγήσει σε στενότερη σχέση στον ενεργειακό τομέα, όπου ήδη ούτως ή άλλως είμαστε
καταναλωτές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε μια συγκαλυμμένη άρση των ρωσικών κυρώσεων, μάλλον αντιμέτρων για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, αυτό που υπόθηκε μέσω κοινοπραξιών και εταιριών οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τη διακίνηση αυτή. Και βλέπουμε σε τι άλλο στο μέλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αμοιβαία υποφελή οικονομική σχέση, η οποία θα τονώσει την οικονομία και της Ελλάδας και ενδεχομένως και της Ρωσίας, αν και η Ρωσία είναι μια άλλη κλίμακα μεγέθους, θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι αμοιβαία υποφελής λοιπόν η συνεργασία αυτή. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι πήγαμε να ζητήσουμε χρήματα από τους Ρώσους? Εντάξει, μακάρι να μπορούσε η Ρωσία να μας στηρίξει οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάμε. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να μας στηρίξει. Άρα η συζήτηση αυτή δεν είναι ρεαλιστική. Τα μεγέθη, δηλαδή τα ελληνικά, δυστυχώς είναι τέτοια. Καταφέραμε να καταχρεωθούμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Ρωσία δεν μπορεί να μας πάρει πάνω στις πλάτες. Να σας το πω έτσι απλά. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο έχει πιεστεί πάρα πολύ σκληρά από τους δυτικούς. Έχει γίνει μια χειραγώγηση των τιμών του πετρελαίου προς τα κάτω, με στόχο βέβαια όχι μόνο το ρωσικό καθεστώς και το ιρανικό καθεστώς και το καθεστώς της Βενεζουέλας. Εν πάση περιπτώσει όμως, αποδεικνύεται ότι τα δυτικά κέντρα εξουσίας όταν θέλουν μπορούν να χειραγωγήσουν ακόμα και τις τιμές του πετρελαίου, που δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια, και όμως το έκαναν. Λοιπόν, άρα η Ρωσία έχει χάσει περίπου το 1 τρίτο των συναλλαγματικών της διαθεσίμων τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά και η ίδια. Δεν μπορεί να μας πάρει στους ώμους της, δυστυχώς. Και να ήθελε και να μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία έναντι κάποιων ανταλλαγμάτων γεωπολιτικής φύσεως, δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτά. Δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι ρεαλιστικό. Άρα αυτό δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Όμως έχει νόημα να πάμε σε μια οικονομική σχέση η οποία θα είναι αμοιβαία υποφελής και ασφαλώς και σε μια νορμάλ πολιτική σχέση με τη Ρωσία, αν θέλετε, διότι η Ρωσία εξ αντικειμένου σε κάποια ζητήματα τουλάχιστον έχει κοινά συμφέροντα με την Ελλάδα στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, της Μεσογείου και της παραευξήνιας, ας πούμε, συνεργασίας. Ξαναλέμε ότι η κίνηση αυτή όμως δεν κάθεται καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους Ευρωπαίους εταίρους, κύριε Χρυσόγονε, γκρινιάζουνε. Και πού θα βγει τελικά? Μήπως είμαστε πάλι μόνοι μας, θέλω να πω. Από τη μία πλευρά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πιέζουν ασφυκτικά, να μην πω σχεδόν μας στραγγαλίζουν οικονομικά. Από την άλλη μεριά θέλουν να μας έχουν και στρατιωτάκια στο πολιτικό, από γεωπολιτική άποψη. Δεν γίνεται αυτά. Πρέπει να χαλαρώσουν την πίεση. Όλα τα πράγματα είναι μια σχέση ανταλλαγής, έτσι. Όταν μας πιέζουν με αυτόν τον τρόπο που μας πιέζουν σε ό,τι αφορά το οικονομικό, προφανώς η Ελλάδα κοιτάει να δει και λίγο παραπέρα. Όλα είναι μια σχέση κόστους-οφέλους και μια εκτίμηση του από πού μπορείς να πάρεις το καλύτερο για την ελληνική κοινωνία, η οποία πιέζεται με τον πιο δεινό τρόπο. Και αυτό κάνει η κυβέρνηση και πολύ καλά κάνει. Επειδή είχαμε πολύ καιρό να δούμε μια κυβέρνηση να μην σκύβει το κεφάλι στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων που θέλουν να ασκούν πίεση, υπάρχει και ένας, να το πω εγώ έτσι, πολύ πολύ έτσι προσεκτικά, συγκαλυμμένος φόβος για τις εξελίξεις. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να πείτε με σιγουριά σε σχέση με αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης? Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία στους πολίτες. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή εντολή για σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία αναφέρει ένα επωφελές αποτέλεσμα για την κοινωνία. Δηλαδή μια χαλάρωση, να μην πω πάυση, της πολιτικής λιτότητας και στροφή σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση. Το βλέπουμε όλοι ότι κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρει. Πρέπει να φτάσουμε σε αποτέλεσμα μέσα στον Απρίλιο, διότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πλέον. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην κοινωνία και στην αγορά και στην οικονομία, η οποία πρέπει να τερματιστεί. Εξηγήστε λίγο, κύριε Χρυσόγονε, τι σημαίνει το χρονικό πλαίσιο είναι ασφυκτικό.
το χρονικό πλαίσιο στενεύει, διότι και πιέζουν οι ημερομηνίες λήξεως διαφόρων δανειακών. Ναι, αλλά σήμερα είχαμε ανακοίνωση ότι η δόση του Δουνωτού θα πληρωθεί. Εντάξει, θα πληρωθεί η δόση αυτή. Μετά η επόμενη, η μεθεπόμενη, τι θα γίνει. Τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο, τι θα γίνουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει άρση της αβεβαιότητας μέσω μιας κατάληξης της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και ευελπιστώ ότι θα γίνει. Αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και όφελος. Ούτε αυτοί έχουν όφελος να μας αφήσουν στα άκρα, ούτε και εμείς έχουμε όφελος να πάμε στα άκρα. Δεν έχουμε και λαϊκή εντολή να πάμε στα άκρα. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν έχουμε και λαϊκή εντολή. Κάθε άλλο, μάλιστα, για συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Για να κλείσουμε, απαντήστε και σε αυτό που πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση. Υπάρχει κρυφή ατζέντα οικονομική? Τι εννοείται κρυφή ατζέντα? Μιλάω για το νόμισμα, ξεκάθαρα. Α, για αλλαγή νομίσματος. Επαναλαμβάνω, ούτε υπάρχει, φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δηλαδή, ακόμα και αν υπήρχε η πρόθεση, φοβάμαι ότι από πρακτική άποψη, εδώ που έχουμε φτάσει, η επάνωδος στη δραχμή είναι μάλλον ανέφικτη. Εκτός αν συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις, υπό την έννοια να βρούμε κάποιον ισχυρό προστάτη απ' έξω, που όμως, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούσε να είναι η Ρωσία. Δηλαδή δεν έχει τα οικονομικά μεγέθη η Ρωσία, δυστυχώς, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, δεν έχει τα οικονομικά μεγέθη η Ρωσία για να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ισχυρός προστάτης απ' έξω, η επάνωδος στη δραχμή ουσιαστικά είναι ανέφικτη. Δεν έπρεπε να είχαμε πάει ποτέ στο ευρώ, κατά τη γνώμη μου. Το 2001 δεν έπρεπε να μπούμε στην Ευρωζώνη. Το 2010 ίσως υπήρχε ακόμα η ευκαιρία της εξόδου. Τώρα πλέον αυτό το παράθυρο φοβάμαι ότι δεν υπάρχει από πρακτική άποψη. Και εν πάση περιπτώσει ούτε είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης, αλλά ούτε υπάρχει και λαϊκή εντολή για να γίνει κάτι τέτοιο. Η λαϊκή εντολή δεν ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είχε επανγελθεί τη ρήξη, την έξοδο κλπ. Δεν ψηφίστηκε από το λαό. Αν ο λαός ήθελε τη ρήξη, θα το ψήφιζε. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ψήφισε εμάς για να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό που είπαμε ότι θα κάνουμε. Δηλαδή, τη σκληρή διαπραγμάτευση με αποφελές αποτέλεσμα. Και αυτό βάσει τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Οι εταίροι δηλαδή στην συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου αφενός δέχτηκαν εμέσως πριν σαφώς να βγάλουμε χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, δεν λέμε να πάμε σε ελλείμματα, αλλά χαμηλότερο από αυτό το ουτοπικό 3% που είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και επίσης δέχτηκαν να αποτελεί βάση συζητήσεως και διαπραγματεύσεως το εξής, όχι τη λίστα της Τρόικας που αποτέλεσε τη βάση πέμπτης αξιολόγησης, αλλά η λίστα μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, άρα αν τιμήσουν το πνεύμα της συμφωνία ή μάλλον πλαισίου διαπραγμάτευση, το οποίο συμφωνήθηκε την 20η Φεβρουαρίου, νομίζω ότι θα πάμε σε συμφωνία και μάλιστα σύντομα για να τελειώνει όλο αυτό το πανηγύρι, το οποίο έχει στοιχήσει ασφαλώς. Προφανώς γιατί και περιμένουμε ρευστό, κύριε Χρυσόγονε. Έχει φρακάρει εδώ πέρα η αγορά. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσόγονε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σημαντικά. Άλλη νομίζω δύο βόμβες τις πέταξε ο κύριος Χρυσόγονος. Ναι, το συνηθίζει άλλωστε, αλλά κατά το πιστικός. Και ειλικρινής πάνω.